Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 1088. Είναι από το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Σελίδα 1088, τρίτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδος της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ειδού έθεσα ενώπιον σου θύρα νεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξας το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ειδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής σου σατανά, ήτινες λέγους είναι αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίον έχεις για να μην λάβει μηδής των στεφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμι αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέον. Ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Μία Εκκλησία που ευαρεστεί κατά πάντα το Θεό. Ένας ποιμένας που ευαρεστεί κατά πάντα το Θεό. Οικογένειες που ευαρεστούν κατά πάντα το Θεό. Όπου με ευαρέσκεια αποστέλει την επιστολή όπως και στις άλλες 6, εν συνολό 7 εκκλησίες της Ασίας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για διόρθωση, αλλά και για πρόσκληση για μετάνοια, αλλά και για υπόσχεση μεγάλης ευλογίας. Εκκλησία της Φιλαδελφίας, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αγάπη μεταξύ των αδελφών. Είναι υπάκουη εκ του ονόματος αυτής, στην εντολή του Χριστού την καινούρια, αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε ο ένας τον άλλον, καθώς εγώ σας αγάπησα. Μία εκκλησία που είναι ένα, ενωμένοι, αγαπημένοι. Όπως είπαμε, υπάρχουν άλλες 6 εκκλησίες γύρω-γύρω, αλλά μία εκκλησία, η της Φιλαδελφίας, έχει τη χάρη, το έλεος, την ευλογία και τις υποσχέσεις του Θεού τις μεγάλες. Και οι άλλοι θα μπορούσαν, και οι άλλες εκκλησίες θα μπορούσαν. Αλλά μία είναι αυτή που ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έστρεψε το βλέμμα Του. Πολλές οικογένειες υπάρχουν, αλλά το βλέμμα του Θεός το στρέφει σε λίγες. Πολλές εκκλησίες υπάρχουν, αλλά το βλέμμα του Κύριος το στρέφει στη μία την περιστερά Του. Πολλοί δούλοι και δούλες υπάρχουν, αλλά ο Θεός στρέφει το βλέμμα Του με ευμένεια σε λίγους. Τι το διαφορετικό έχει αυτή η Εκκλησία, εκτός από το ότι εκ του ονόματός της φαίνεται ότι είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού στον αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Είναι ενωμένη με την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει τσακωμός, δεν υπάρχει άλλη γνώμη, άλλη διδασκαλία, άλλη άποψη. Αλλά όλοι στρέφουν το βλέμμα τους προς τα πάνω για να πάρουν από εκεί χάρη, έλεος και ενότητα. Μια εκκλησία που μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο πρότυπο οικογένειας. Ωραίο πρότυπο πρεσβυτερίου και διακονίου. Ωραίο πρότυπο τοπικής εκκλησίας. Η ενότητα
της πίστεως, η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, η αγάπη του Χριστού που συσφυγεί αυτούς. Κάνε μας έτσι, Κυρία μου, σε παρακαλούμε. Κάνε μας έτσι σαν άτομα πρώτα, να τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας. Να μην απογοητευόμαστε από τον εαυτό μας, αλλά και να μην τον φουσκώνουμε λέγοντας τι περισσότερον από ό,τι πραγματικά είμαστε. Να τα βρίσκουμε πάντοτε με το Θεό, αλλά και να τα βρίσκουμε με τους αδελφούς μας και με τους πλησίων μας, αλλά και με τους εχθρούς μας ακόμη. Κάνε μας έτσι και σαν οικογένεια, να είμαστε αγαπημένοι σαν οικογένειες. Ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, να σέβεται τον άντρα όπως η Εκκλησία του Χριστού. Τα παιδιά να είναι υποτεταγμένα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εις υποταγήν μετά πάση σεμνότητος, με βάση το Λόγο του Θεού. Οικογένεια που θα στρέψει ο Θεός το βλέμμα Του με μεγάλη φροντίδα, προσοχή για διόρθωση και ευλογία. Αλλά και σαν εκκλησία μικρή που ο Κύριος μας έχει προσθέσει, να βλέπουμε τον αδελφό μας υπερέχοντα, να μην φουσκώνει η καρδιά μας, να μην θυμώνει η καρδιά μας, αλλά με αγάπη να δικαιολογούμε τα πάντα, γιατί είναι ανάγκη, αδερφοί, να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να απολαμβάνουμε πάσες ταύτες τις ευλογίες που είναι γεγραμμένες στο Λόγο του Θεού. Μετά πάσης φυλάξεως, λέγει ο Θεός, Υιέ μου, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Η συνέχεια εξαρτάται τη ζωή σου, τη ζωή μου, της οικογένειάς μου, της εκκλησίας μας, από την καρδιά μας. Μόνο από την καρδιά μας. Και ο Θεός βρήκε μία εκκλησία. Δεν είναι σημαντική, δεν είναι σπουδαία, δεν έχει δύναμη. Αποτελείται από αδύναμους ανθρώπους. Αποτελείται από αδύναμες οικογένειες. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αδύναμες, γιατί είναι ταπεινές και ξέρουν ότι δεν υπάρχει καμία δύναμη στον άνθρωπο παρά μόνο με τη χάρη του Χριστού, και δεν υπάρχει χάρη του Θεού στη ζωή μας παρά μόνο με την ταπείνωση. Μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Όταν υπάρχει έρηδα μέσα στην καρδιά μας, έχει εξαφανιστεί η χάρη του Θεού. Όταν υπάρχει έρηδα μέσα στην οικογένειά μας, έχει χαθεί η χάρη του Θεού. Όταν υπάρχει αίρης μέσα στην εκκλησία, έχει εξαφανιστεί η χάρη του Θεού. Από όλους, όχι. Όσοι υπακούσουν και με επιμέλεια εκτελούν, θα απολαμβάνουν την ιδιαίτερη χάρη και ευλογία του Θεού. Όσοι δεν υπακούσουν και με αδιαφορία περπατάνε σύμφωνα με το μυαλό τους, θα απολαμβάνουν πάσες ταύτες τις κατάρες που λέει ο Λόγος του Θεού. Και κάποτε είπανε στον Κύριο, σκληρός είναι ο Λόγος. Άκουσαν οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές, και έφυγαν. Ο Κύριος μας, τραφής προς τους μαθητάς, είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Μήπως δεν σας κρατάει κανείς? Και ο Απόστολος Πέτρος, που είχε πει ίσως ότι είναι σκληρός ο Λόγος σου, Χριστέ μου, Ιησού, διδάσκαλε, Κύριε, είπε, να φύγουμε και πού να πάμε? Σε ποιον να πάμε? Εσύ έχεις μόνο λόγους ζωής αιωνίου. Κάποιοι έφυγαν, δεν υπάκουσαν.
και θα πολλά και απίλαυσαν τον καρπό της επιλογής τους. Κάποιοι έμειναν και απόλαυσαν τον καρπό της ευλογίας τους που είχε προσδιορίσει ο Θεός. Πόσο εύκολο, αδερφοί αγαπητοί, είναι η καρδιά μου να κάνει κλικ και να χάσω την παρουσία του Θεού. Πόσες φορές μου έχει συμβεί. Πόσες φορές έχω μετανοήσει. Πόσες φορές έχω δυσκολευτεί να μετανοήσω. Αλλά είναι ανάγκη, απαραίτητη ανάγκη. Η καρδιά μας να είναι υποτεταγμένη, να τη φυλάμε με τα πάσης φυλάξεως, να είναι υποτεταγμένη στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Τι ωραίο παράδειγμα η Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Γλυκείς αδελφοί, τρυφεροί αδελφοί, γεμάτοι αγάπη ο ένας για τον άλλον, φροντίδα ο ένας για τον άλλον, υπομονή ο ένας για τον άλλον, αγκαλιά ανοιχτή, καρδιά πλατιά ο ένας για τον άλλον. Κάνε μας, Κύριέ μου, έτσι σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν μικρή αυτή η Εκκλησία. Αδελφοί, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Αν όμως εμείς το καταλάβουμε, το κατανοήσουμε, το εξητήσουμε, τότε με μεγάλη χαρά ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θα μας διορθώσει και θα συνεχίζει να μας διορθώνει, ώστε να είμεθα ευάριστοι σε Αυτόν, να απολαμβάνουμε από τον ίδιο το διδάσκαλό μας και τον Κύριό μας, να μας συνετίζει, να μας διδάσκει πάντοτε την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε, να μην περπατάμε μόνοι μας, αλλά να περπατάμε διδακτή του Πνεύματος του Αγίου με διδάσκαλο τον Χριστό. Και όχι μέσα από τις περιστάσεις και από αυτά τα οποία η καρδιά μας ευαρεστείται, αλλά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί είναι κρυμμένη η ευλογία του Θεού. Η γνώμη μας, οι βουλές μας, οι οδοί μας είναι τελείως διαφορετικές από αυτές του Θεού και θα μας οδηγήσουν σε αδιέξοδα, σε ταλαιπωρία, σε πτώσεις και ίσως στο τέλος και σε κατάρα. Σε αυτή λοιπόν την ωραία Εκκλησία απευθύνεται πια ο Κύριος με απλότητα. Εγώ είμαι ο Άγιος και ο αληθινός στις υποσχέσεις μου. Εγώ είμαι αυτός που ανοίγω και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Εγώ είμαι αυτός που κλείνω και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Το κατάλαβες? Καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι ανοιχτό στη ζωή σου αν δεν το ανοίξει ο Χριστός. Και τίποτα δεν μπορεί να είναι κλειστό στη ζωή σου αν δεν το κλείσει ο Χριστός. Ανοιχτό για ευλογίες, κλειστό για κατάρες. Αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ, υπάρχει και το αντίστροφο. Ανοιχτό για κατάρες, κλειστό για ευλογίες. Μόνο ο Χριστός ανοίγει στη ζωή μας καινούργιες πόρτες. Προς ευλογία. Και μόνο ο Χριστός κλείνει στη ζωή μας ανοιχτές πόρτες για προστασία. Αλλά δεν είναι προσωπολήπτης, είναι Άγιος και αληθινός στο Λόγο Του. Να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί. Δεν μπορεί να εκκλίνει δεξιά ή αριστερά ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Δεν μπορεί να κάνει χατήρια. Ευαρεστείτε να κάνει χάρη. Γι' αυτό, επειδή εξεύρω τα έργα σου, Εκκλησία της Φιλαδελφίας, οικογένεια του Θεού, αδερφέ μου και αδερφή μου, εξεύρει τα έργα μας και τα φανερά και τα κρυφά, ξέρει τα λόγια μας και τα φανερά και τα κρυφά,
Ξέρει τις σκέψεις μας και τις φανερές και τις κρυφές. Ξέρει την αγάπη μας, ξέρει και το θυμό μας. Ξέρει τη συμπάθειά μας, ξέρει και τις αντιπαθιές μας. Ξέρει το καλό, αλλά ξέρει και το κακό. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα σε Αυτόν. Εξεύρω τα έργα σου. Τι λες εκεί στα κρυφά που νομίζεις κανένας δεν σ' ακούει. Όταν κακολογείς, αλλά και όταν επαινείς. Όταν με πονηριά συζητάς, αλλά και όταν με αγαθοσύνη ανοίγεις την καρδιά σου. Εξεύρω τα έργα σου. Γι' αυτό, επειδή είμαι αυτός που έχει το κλειδίον του Δαβίδ και ανοίγει και κανείς δεν κλείνει, έθεσα έμπροσθέν σου θύραν ανεωγμένη ευλογίας. Κάνε χάρη, Χριστέ μου. Θέλεις, αδελφέ, να θέσει μπροστά σου ο Χριστός θύρα ανεωγμένη ευλογίας. Θέλεις ο Χριστός να κλείσει από δίπλα σου θύρες ανοιγμένες κατάρας. Θέλω, Κύριε. Τότε υποτάξου, άκουσε με επιμέλεια, υπάκουσε στο λόγο του και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Έθεσα μπροστά σου θύρα ανεωγμένη ευλογίας που κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Ούτε οι Ιουδαίοι τότε, ούτε οι δολολάτρες αργότερα, ούτε οι του Μεσαίωνα και του Βυζαντίου πολύ αργότερα, ούτε η αποστασία, ούτε η υποκρισία, ούτε η κακία, κανένας δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα που ο Χριστός ανοίγει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Κανένας δεν μπορεί. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα που ανοίγει ο Χριστός στην οικογένεια που ζει με αγάπη, ταπείνωση και απολαμβάνει τη χάρη του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα μπροστά στον άνθρωπο που δεν έχει πονηριά αλλά αγαθοσύνη και αγάπη. Ο Θεός θέλει και σας το βεβαιώνω, έχει το κλειδί στο χέρι να ανοίξει στον κάθε έναν από εσάς μία πόρτα ευλογίας. Βοήθησέ τονε. Βοήθησέ τονε. Πάρε αυτή την όραση τον Θεό σε έναν άνθρωπο, αυτός που είσαι εσύ. Να έρχεται ο Ιησούς Χριστός με το κλειδί του Δαβίδ και να σου λέει εγώ μπορώ να ανοίξω την πόρτα της ευλογίας και να κλείσω την πόρτα της κατάρας. Αλλά μπορώ και το αντίθετο. Θέλει, αδερφοί, να τον βοηθήσουμε, να του το επιτρέψουμε με τη μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας σε Αυτόν, με την ταπείνωσή μας, με τη μικρή μας δύναμη που αναγνωρίζουμε ότι έχουμε. Πώς να σας το πω πιο δυνατά, πιο καθαρά. Αυτό που μου έδειξε ο Θεός, τον Χριστό, με το κλειδί στο χέρι Του μπροστά σε κάθε έναν αδελφό. Ένα κλειδί θέλει να ανοίξει την πόρτα της ευλογίας, αλλά εμποδίζεται από την καρδιά μας, από τα έργα μας. Θέλει να σου δώσει καρποφορία για τη δόξα του Πατέρα Του. Θέλει να σε ευλογήσει για τη δόξα του Πατέρα Του. Φτιάξε την καρδιά μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Ας πούμε ο καθένας, φτιάξε την καρδιά μου, Χριστέ μου. Φτιάξε τη σκέψη μου. Θα είναι τόσο όμορφο να ανοίξει μπροστά μου ο Χριστός αυτή τη θύρα της ευλογίας που κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Θα είναι τόσο θαυμαστό, θα είναι τόσο ένδοξο. Και εξηγεί για ποιους λόγους. Διότι έχεις αναγνωρίσει ότι έχεις μικρά δύναμη, ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το έχουμε αναγνωρίσει αυτό πρώτα, αδερφοί. Είμαστε αδύναμοι, άθλοι, ουτιδανοί. Μη βλέπεις σε κάποιες επιτυχίες που κάνε χάρη ο Θεός, σε κάποια δύναμη, σε κάποιο καλό που έχει συμβεί στη ζωή σου, χάρη είναι από το Θεό. Βλέψε
στην πραγματική δύναμη που έχεις, που είναι η τέλεια αδυναμία. Καυχαίμαι στις αδυναμίες μου, λέει ο Παύλος. Εκεί καυχαίμαι. Κοίτα, Κύριε, πόσο αδύναμος είμαι. Κοίτα, Κύριε, τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Γιατί ξέρει ότι όταν πραγματικά είναι αδύναμος, τότε ο Χριστός είναι δυνατός στη ζωή του. Δεν ξεκινάει με την όρεξη να πετύχει, μπορώ, αλλά ξεκινάει με το φόβο του Θεού. Κύριε, βοήθησέ με, εγώ δεν μπορώ. Τι ωραίο πνεύμα είναι αυτό. Τι ωραίο πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Ο πατέρας μου με έστειλε όχι να κάνω το θέλημα το δικό μου, το θέλημα το δικό του. Ο πατέρας μου με έστειλε να λέω όχι αυτά που λέω εγώ, αυτά που λέει αυτός. Και ο πατέρας μου με απέστειλε να γίνω υπήκοος μέχρι θανάτου, ταπεινώνοντας τον εαυτό μου. Ποιος? Ο Κύριος της δόξης. Υπήκοος στον πατέρα μου μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και εδόθη σε αυτόν το υπερπάνω όνομα. Πάσα εξουσία στον ουρανό και τη γη. Κάνε μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, να γνωρίσουμε την αδυναμία μας, να την αναγνωρίσουμε, πόσο ασήμαντοι και μικροί είμαστε, πόσο τυμποτένοι και άθλοι είμαστε. Κάνε, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Άνοιξα λοιπόν, έθεσα θύρα ανεωγμένη, διότι έχεις μικράν δύναμη, καλό αυτό, αλλά και εφύλαξας το λόγο μου. Καλά, μπορώ να φυλάξω το λόγο σου, Κύριε? Μπορείς να ζητήσεις να σε κάνει ο Χριστός εκτελεστή έργου, για να λογίζεσαι εκτελεστής λόγου. Κάνε ό,τι μπορείς και θα ευαρεστείται ο Θεός. Εφύλαξας το λόγο μου, και το τελευταίο, δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δεν είπες εγώ, αυτός, εκείνος, αλλά είπες ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το άλφα και το ωμέγα στη ζωή σου. Ο Χριστός είναι ο πρώτος και ο έσχατος στη ζωή σου. Ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος στο σπίτι μας και σε αυτή την εκκλησία τη μικρή που μας πρόσθεσε ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό η πόρτα που άνοιξα, που έθεσα μπροστά σου ανοιχτή, θα οδηγήσει μέσα τους εκ της συναγωγής του Σατανά, που λένε τους εαυτούς τους ότι είναι Ιουδαίοι αλλά δεν είναι και ψεύδονται. Όλους αυτούς τους εχθρούς, τους μακρινούς, όλους αυτούς ο Χριστός θα τους οδηγήσει μέσα από την πόρτα που έχει θέσει εμπροσθέν του, την ανεωγμένη, και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Και θα έρθουν αυτοί, θα προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου και θα αναγνωρίσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Ξέρετε τι θα πει, αδερφοί αγαπητοί, να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός σε αγάπησε, σε ευλόγησε, είναι μαζί σου. Αυτή είναι η μαρτυρία που μόνο ο Χριστός δίνει. Αυτή είναι η ευλογία που μόνο ο Χριστός κάνει. Και επειδή εφύλαξα στον λόγο της υπομονής μου και δεν είπες βραδίνη, αλλά είπες μακροθυμή, που μέχρι τώρα δεν μου απάντησε, δεν ενήργησε, δεν ήρθε να με παραλάβει. Έχουμε ανάγκη, χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, και τότε θα απολαύσουμε την επαγγελία του Πατρός. Χωρίς υπομονή δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, και αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού δεν μπορούμε να απολαύσουμε τις υποσχέσεις του Πατρός μας. Επειδή λοιπόν εφύλαξα στο λόγο της δικής μου υπομονής, επειδή κάνεις υπομονή, περιμένεις, ελπίζεις,
Γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω, επειδή εσύ εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που πρόκειται να έλθει σε όλη την οικουμένη για να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Δεν θα είσαι κάτω όταν θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος για να κυβερνήσει με την δύναμη του διαβόλου πάνω σε όλη τη γη. Θα έχεις εκφύγει πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωσι, επειδή μόνο και μόνο εφύλαξας τον λόγο της υπομονής μου και εγνώρισες ότι μακροθυμία είναι. Δεν είναι αβραδίτητα το ότι ο Θεός δεν ενήργησε ακόμη. Σε σένα, στην οικογένειά σου, στην εκκλησία μας, στην εκκλησία Του. Το ότι ακόμη δεν ήρθε αυτό το οποίο περιμένεις, δεν είναι βραδύτητα, είναι μακροθυμία. Γιατί θέλει ο Θεός όλο και περισσότερο και μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μας. Επειδή λοιπόν εφύλαξας τον λόγο της υπομονής μου, λέει ο Χριστός, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Θυμήσου, έρχομαι ταχαίως. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ας μείνει μέσα στην καρδιά μας. Μας το λέει ο Χριστός, ο λόγος του. Έρχομαι ταχαίως. Έχει στόχο ο Χριστός να έρθει ταχαίως στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, στην εκκλησία μας, στην εκκλησία του την παγκόσμια. Έρχομαι ταχαίως. Πιο παρηγορητική λέξη από αυτή δεν υπάρχει. Τι ωραία, όπου ο Κύριος πήγαινε σε αυτή την αδελφή και πες ότι έρχομαι ταχαίως για να την ευλογήσω. Και χάρηκα. Θέλω και σε μένα, Κύριε, να έρθεις ταχαίως. Θέλω και σε όλα τα αδέρφια μου, Χριστέ μου, να έρθεις ταχαίως. Γιατί όταν έρθει ο Χριστός, τότε θα δεις τι θα γίνει. Τότε θα δεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Φύλαξε όμως το λόγο της υπομονής του. Μη χάσεις την υπομονή σου, γιατί θα έρθει και δεν θα σε βρει. Και θα είναι τραγικό. Θα είναι τραγικό να σου λέει έρχομαι ταχαίως και να πεις ευράδυνε, άρα πάω να φύγω. Δεν θα έρθει. Θα έρθει, αδερφοί. Θα έρθει. Έρχεται. Έρχεται. Ταχαίως. Κράτα λοιπόν, αφού ξέρεις ότι έρχεται ταχαίως, εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει κανείς το στέφανό σου. Έρχεται ταχαίως, κράτα αυτό που σου δώσε. Κράτα την αιώνια ζωή, κράτα το Λόγο του Θεού. Κράτα την υπομονή σου. Κράτα την αγάπη σου σε Αυτόν. Κράτα την πίστη σου, την ελπίδα σου. Κράτα τις υποσχέσεις του Χριστού. Έρχεται ταχαίως. Εγώ το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει ταχαίως στη ζωή μου, έτσι πως δεν τον έχω ξαναδεί. Θα έρθει ταχαίως στην οικογένειά μου, έτσι πως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Θα έρθει ταχαίως στην εκκλησία αυτή τη μικρή που μας πρόσθεσε, έτσι πως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Θα έρθει ταχαίως για να μας παραλάβει. Αλληλούια. Αδελφοί, αυτό ας γίνει ένας λόγος πίστεως, όπως το γέμισε την καρδιά μου ο Θεός. Έρχομαι ταχαίως. Και η νύμφη λέει, Κύριε ελθέ. Και το πνεύμα λέει, ελθέ Κύριε Ιησού. Έρχομαι ταχαίως για τον κάθε έναν από εσάς. Μακάρι να μπορούσα να πω το όνομά σας, αλλά θέλω να ακούσετε αυτό σαν λόγο Θεού για σας, κάθε ένας ξεχωριστά, και για την οικογένειά σας και για την εκκλησία μας. Εγώ έτσι το άκουσα. Γιώργο, έρχομαι ταχαίως. Αλληλούια. Και είπα, ελθέ Κύριε, ελθέ. Αδελφέ, έρχεται ταχαίως. Αδελφοί, έρχεται ταχαίως.
Φώναξε, έλα Κύριε, σε πιστεύω, σε περιμένω. Έλα Κύριε Ιησού. Κράτα λοιπόν, επειδή έρχομαι ταχαίως, αυτό που έχεις και πρόσεξε. Μην πάρει κανείς το στέφανό σου. Μην χάσεις αυτό που έχεις σήμερα. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πόσοι έχασαν αυτό που είχαν κάποια στιγμή, που έχασαν την πίστη τους στο Λόγο του Θεού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου που λέει έρχομαι ταχαίως. Τα χάσαν όλα, γιατί ήρθε και δεν τους βρήκε εκεί που ήταν. Μην χάσουμε αυτή την πίστη μας. Έρχομαι ταχαίως, είναι φωνή Θεού, είναι Λόγος Θεού. Πίστεψέ το. Έρχομαι ταχαίως, πρόσεξε. Φύλαξε αυτό το οποίο έχεις. Μην το χάσεις, μην το πάρει κανείς, μην το πάρει ο διάβολος. Νίκησε την καρδιά σου, την απιστία σου, το φόβο σου, τον κόσμο, το διάβολο. Γιατί μόνο όποιος νικά θα κάνει αυτόν ο Κύριος στήλο στο ναό του Θεού μου και δεν θα εξέλθει πλέον έξω ποτέ. Αιώνια ζωή. Δεν θα εξέλθει πια έξω. Να νικήσουμε τους φόβους μας, τις αγωνίες μας, την ολιγοπιστία μας. Έρχεται ταχαίως. Και τότε θα γράψω πάνω σε αυτόν που πιστεύει ότι έρχεται ταχαίως. Πιστεύεις αδερφέ ότι έρχεται ταχαίως στη ζωή σου? Σήκωσε το χέρι σου για να δοξαστεί ο Χριστός. Έρχεται ταχαίως. Έρχεται ταχαίως σε σένα. Έρχεται ταχαίως. Πρόσεξε, μη χάσεις αυτό που έχεις λάβει. Μην κλέψει κανείς το στέφανό σου. Γιατί όταν θα έρθει θα γράψει πάνω σε σένα το όνομα του Θεού μου, λέει ο Χριστός. Και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό μου, αλλά και το όνομά μου το νέον, Βασιλεύς των Βασιλέων, Κύριος των Κυρίων, Υιός του Θεού του Ζώντος, Βασιλεύς και Ιερεύς του Υψίστου για 1000 χρόνια, Βασιλεύς εις τους αιώνες των αιώνων. Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς την Εκκλησία. Αμήν.